Τώρα να πω μία. Το τελευταίο για να σας ευχαριστήσω και να φύγω, γιατί έχω και άλλες δουλειές. Θέλω μόνο να πω το εξής. Ότι πάρα πολύ έντονη και καταπληκτική η παρουσία της Ελλάδας στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Έχουμε μια καταπληκτική Ελένη Φουρέιρα που άνοιξε όλο το διαγωνισμό. Έχουμε και απόψε, μην ξεχνάμε, την Έλενα Παπαρίζου. Η οποία πόσο εκτίμησα εγώ το ότι δεν έκανε, το ότι δεν έκανε τίποτα για μένα και απλώς ήταν σαν να σε μια δική της συναυλία τραγούδισε αυτό το κομμάτι, το θεϊκό κομμάτι τέλος πάντων που έφερε όλα αυτά τα ωραία και στη δική της καριέρα και στην Ελλάδα. Είναι, για μένα είναι υπεράνω, δηλαδή είναι σαν να δίνει χρόνο, δεν είναι χρόνο και χώρο, δεν έχει την ανάγκη να αποδείξει τίποτα, να αποδείξει τίποτα ούτε να μπει στη λογική της σύγκρισης. Είναι, για να αποδείξει ότι είναι καλύτερα από την γενική τη όμορφη. Και το χώρο και το χρόνο είχε πάρει άλλη την πρώτη θέση. Ακριβώς. Και θα ήθελα να πω ότι μπράβο της, είναι τόσο ταπεινή, είναι μεγάλο αστέρι. Δεν θα μπορούσε να κρεμαστεί από πάνω και να κατεβεί. Ναι, θα ήθελα φεύγοντας, να πω και κάτι φεύγοντας, ότι τους κατακράζουμε πάρα πολύ όλους στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ σκληροί. Εγώ μην ξεχνάτε. Όταν έμενα στην Ελλάδα και έκανα Eurovision, δεν έχω κλάψει τη ζωή μου ποτέ τόσο πολύ με αυτά που άκουγα εγώ για μένα. Δεν είχα πει τίποτα. Ορίστε. Εσύ ποτέ. Όχι, ποτέ. Αλλά γενικά καταλάβατε. Πολύ κράξιμο, παιδιά. Πολύ κριτική. Γι' αυτό ευχαριστώ που σκεφτόμαστε να δώσουμε και σε ανθρώπους και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Μπράβο στην Έλενα. Και αν ακούσω λοιπόν κανένα, γιατί άκουσα άσχημα σχόλια σήμερα το πρωί. Για την Έλενα. Που ήμουν στο μακιγιάζ για την Έλενα και ναι, και πώς και τι και άλλαξε και. Αλλάζουν τα γυναικεία σώματα και παίρνουμε κιλά και μεγαλώνουμε και κάνουμε. Αλλά έχουν περάσει δηλαδή, και χρόνια. Όλα αυτά κοντά. Τα διάφορα τραγικά, θέλω απλά να είμαστε μια γροθιά, όλοι, δηλαδή ενωμένοι όλοι οι Έλληνες, ανά τον κόσμο, μπορεί τα ξαδέλφια μου στην Αμερική ή παντού, και να είμαστε, δηλαδή πραγματικά να στηρίξουμε και τη Μαρίνα Σάτι και την Έλενα Παπαρίζου, να είμαστε πάρα δεν πολύ περήφανοι. Η Έλενα για μένα είναι εκεί και ήθελε να δείξει ότι σαν γυναίκα, σαν παρουσία είναι εκεί για τις υπόλοιπες. Με αυτή την εμφάνισή της, με τα δικά μου μάτια. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου. Εγώ να χαίρεσαι την κόρη σου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είστε και καλά. Και τους δύο καλεσμένους μας που αύριο πολύ. Θα είναι μαζί μας. θέλω και τον Μπιλ Ρόξενο αύριο. Το λέω σωστά ή Ροξένος. Ρόξενος. Ο οποίος έκανε τη χορογραφία και της Φουρέιρα και της Μαρίνας, νομίζω. Σωστά. Και της Μαρίνας δεν έκανε. Συμμετείχε. Και της Φουρέιρα νομίζω έκανε και τη Σάτι. Όχι. Νομίζω όχι, ήταν άλλη αυτή που κάνουν. Δύσκολο αυτό, αλλά μπορεί. Είναι οι δικές του χορεύτριες. Υπήρξε κάποια συνεργασία. Ωραία είναι και από εδώ που κάθομαι. Αντέλαβε. Να πάει στη διαφημίσεις.